Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει να είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Μια φορά ακόμη θα ήθελα να διευκρινίσουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ποτέ σκεφτήκαμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, παρά μόνο μαθητές του Ιησού Χριστού που μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μέσα από το Λόγο του Θεού για τα ζητήματα της καθημερινότητάς μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με κάποιον ανώνυμο φίλο μας. Θα σας παρακαλούσα να μου απαντήσετε μέσα από το Λόγο του Θεού ποιος είναι ο αληθινός χριστιανός. Δεύτερον, ποια είναι η αληθινή εκκλησία. Τρίτον, υπάρχει τέλειος χριστιανός εδώ στη γη. Τέταρτον, υπάρχει τέλεια εκκλησία εδώ στη γη. Και πέμπτον, πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Ναι, αγαπητέ ανώνυμε φίλε, ευχαριστούμε τον Θεό πρώτα που μας έστειλε σε αυτές τις ερωτήσεις και θα αρχίσουμε την πρώτη ερώτηση. Ποιος είναι ο αληθινός χριστιανός. Δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε απόψεις ή γνώμες προσωπικές, αλλά μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε στο ποιος πραγματικά είναι ο αληθινός χριστιανός. Και οι αληθινοί χριστιανοί, οι μαθητές δηλαδή του Ιησού Χριστού, άρχισαν την πρώτη εκείνη μέρα που ο Χριστός ευάφτισε με Πνεύμα Άγιο τους 120 που περίμεναν, πειθαρχημένοι, πειθαρχούντες στις υποσχέσεις του και στην εντολή του να μείνουν στην Ιερουσαλήμ να σου λάβουν δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω τους. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός βάφτισε κατά την επαγγελία του Πατρός με Πνεύμα Άγιο τους πειθαρχούντας, τους υπακούοντας, τους προσμένοντας, τους εξητούντας και αμέσως μετά ο Απόστολος Πέτρος έκαμε το πρώτο κήρυγμα δια Πνεύματος Αγίου όπου όλοι οι άνθρωποι που άκουσαν οι Ιουδαίοι λέει η Γραφή ότι ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους και ρώτησαν τον Απόστολο Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους τι πρέπει να κάνουμε με άνδρες αδερφοί. Και εδώ περιγράφεται λοιπόν τώρα η προτροπή του Αποστόλου Πέτρου, η προτροπή του Λόγου του Θεού για το τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να γίνει χριστιανός. Και διαβάζω. Και είπε ο Πέτρος προς αυτούς. Πρώτον, μετανοήσατε. Δεύτερον, ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Τρίτον, και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και τέταρτον, και με άλλους πολλούς λόγους διεμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον, σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Αυτός λοιπόν είναι ο αληθινός χριστιανός, ο οποίος δημιουργείται με πρωτοβουλία του Πατέρα Θεού, ο οποίος ομολογεί «Σε αγάπησα με αγάπη αιώνια και σε ήλκησα με έλεος» και αποκαλύπτει σε αυτούς οι οποίοι δέχονται την πρόσκλησή του, δέχονται, ανοίγουν την καρδιά τους στην αγάπη του Θεού και τους αποκαλύπτει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, γιατί αυτό είναι η γνώση αυτή, η επίγνωση αυτή, είναι αποκάλυψης από τον Πατέρα, όπως είπε και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τον Απόστολο Πέτρο, όταν του είπε «Τι με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου» και ο Απόστολος Πέτρος του είπε «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος» και συνέχισε ο Κύριος μας, αυτό δεν στο αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο πατέρας μου ο Ουράνιος, αλλά επίσης είναι γεγραμμένο στην επιστολή του Ιωάννου την πρώτη
για το ποιο είναι το έργο του Πατέρα Θεού και λέγει η Γραφή. Και αυτή είναι η εντολή αυτού, να πιστεύουμε εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού πρώτον και να αγαπάμε αλλήλους καθώς έδωκε εις ημάς εντολήν ο Χριστός δεύτερον. Άρα λοιπόν το έργο του Θεού είναι να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό και η εντολή του Θεού είναι να συνεχίζουμε να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό που είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που ελκύστηκαν από την αγάπη του Θεού βλέποντας τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και ρωτώντας τους μαθητάς τι πρέπει να κάνουν, ο Απόστολος Πέτρος περιέγραψε με ακρίβεια πώς ξεκινάει ο άνθρωπος να γίνει χριστιανός. Πρώτον μετανοήσατε, αλλά αναγνώρισε ότι ο αληθινός χριστιανός αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός, ότι χρειάζεται μετάνοια, χρειάζεται εξομολόγηση και χρειάζεται το αίμα του Ιησού Χριστού να τον καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Και στην αρχή αλλά και σε όλη την περίοδο, τη διάρκεια της ζωής του. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό του αληθινού χριστιανού είναι η μετάνοια, η εξομολόγηση προς τον Χριστό των αμαρτιών και το αίτημα να ζητήσει ο άνθρωπος συγχώρεση από τον Πατέρα Θεό με το αίμα του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και σωθεί και τον αναγεννήσει ο Πατέρας Θεός δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εις ελπίδα ζώσα, τότε ο άνθρωπος αυτός πρέπει να εκπληρώσει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού και να βαφτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Οπότε και γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής και ο Χριστός τον προσθέτει στην εκκλησία του, καθώς είναι και γραμμένο και ο Ιησούς Χριστός προσέθεται καθημέρα τους σωζωμένους, τους αναγεννημένους, τους σωζωμένους στην εκκλησία. Το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό του αληθινού χριστιανού, αφού αναγεννήθηκε, αφού εξεζήτησε το αίμα του Χριστού και επεκαλέστη το όνομα του Ιησού Χριστού, είναι να πράξει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού βαφτιζόμενος εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Στη συνέχεια το τρίτο χαρακτηριστικό του αληθινού χριστιανού με βάση το Λόγο του Θεού είναι πιστεύει ότι ο Θεός έχει υποσχεθεί στην υπαγγελία δηλαδή του Πατρός ότι ο Ιησούς Χριστός θα βαφτίσει αυτόν με πνεύμα Άγιο και φωτιά και με πνεύμα Άγιο και δύναμη. Γι' αυτό και πειθαρχώντας, καθώς πιστεύει στο Λόγο του Θεού, πειθαρχώντας το Λόγο του Θεού, εκζητεί το Πνεύμα το Άγιο, υπακούοντας δε ακόμη περισσότερο, εκζητεί μεταζήλου και έτσι το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι ο Χριστός έρχεται και τον βαφτίζει με πνεύμα Άγιο και δύναμη, με πνεύμα Άγιο και φωτιά, γιατί προς πάντας είναι δεδομένο τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Και το τέταρτο χαρακτηριστικό του αληθινού χριστιανού είναι να σώζεται από τις διεστραμμένες ταύτης γενεάς, δηλαδή ο αγιασμός, τούτο είναι το θέλημα του Θεού, όπως λέει και η Γραφή, ο αγιασμός σας. Αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά προσδιορίζουν το χριστιανό, τουλάχιστον στο ξεκίνημά του. Από εκεί και πέρα βέβαια, πρέπει να περπατάει ακριβώς στο θέλημα του Θεού το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, να εξητεί μάλλον πρώτον το θέλημα του Θεού το ευάρεστον, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, μη συσχηματιζόμενος με τον κόσμο, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, ώστε καθώς ο άνθρωπος απομακρύνεται και δεν συμμορφώνεται με τον κόσμο, αλλά ανανεώνεται, να το διαβάσουμε μάλιστα από μέσα αγαπητοί μου φίλοι, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ. Διαβάζω από το ΙΒ κεφάλαιο. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία ευάρεστο εις το Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Άρα λοιπόν ο αληθινός χριστιανός δεν συμμορφώνεται με τον αιώνα τούτο, δεν μπαίνει το σχήμα του αιώνος τούτου, αλλά μεταμορφώνεται μελετώντας το Λόγο του Θεού και δια του Πνεύματος του Αγίου,
μεταμορφώνεται δια της ανακαινήσεως του νοός του, ώστε να μπορεί να γνωρίζει τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και στη συνέχεια, με την χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να μπορεί να παριστά το σώμα του, οι χριστιανοί να παριστώσει τα σώματά τους, θυσία, αυτό είναι το σοβαρό, ζώσα, αγία και ευάρεστον εις τον Θεόν, το οποίο είναι η λογική μας λατρεία. Δηλαδή ο χριστιανός είναι μία ζωντανή θυσία, σώσα θυσία, αγία στην παρουσία του Θεού, ευάρεστος στο Θεό, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και αυτή είναι η λογική του λατρεία. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα με ταμορφώνεται καθημερινά δια της ανακαινήσεως του νοός του, σύμφωνα με την εικόνα του Ιησού Χριστού. Ο Θεός θα το αποκαλύπτει το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και θα του δίνει και δύναμη, θα του δίνει και δύναμη για να μην είναι επιλύσμον ακροατής, αλλά να είναι εκτελεστής έργου. Και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τον αληθινό χριστιανό, όμως επειδή μας ρωτάς και αν υπάρχει τέλειος χριστιανός εδώ στη γη, ας δούμε λοιπόν πώς προχωράει ο χριστιανός, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, προς τελειότητα. Γιατί ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο και στο 1ο εδάφιο μας λέγει: «Δια τούτο αφήσαντε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα». Άρα η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι να φερόμεθα προς την τελειότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν. Ο καταρτισμός μας με τις διακονίες που ο Χριστός δίδει στην Εκκλησία Του, και να το διαβάσουμε και αυτό από μέσα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαβάζω από την Επιστολή προς Εφεσίους Δέλτα κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Ο δε καταβάς, μάλλον από το 11 εδάφιο. «Και αυτός ο Ιησούς Χριστός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους», 5 διακονίες δηλαδή, «προς τον καταρτισμόν των Αγίων, για το έργο της διακονίας, της υπηρεσίας και για την οικοδομή του σώματος του Χριστού». Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκκλησιάζεται ο αληθινός χριστιανός, ώστε οι διακονίες που έθεσε ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία να τον καταρτίζουν, να τον τελειοποιούν, για να μπορεί να υπηρετεί το έργο που ο Θεός του έχει εμπιστευτεί, και για να μπορεί να οικοδομεί και αυτός, να συμμετέχει στην οικοδομή της Εκκλησίας, και μάλιστα μέχρι ότου να καταντήσουμε όλοι εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, που θα μας οδηγήσει εις άνδρα τέλειον εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Ιησού Χριστού. Δηλαδή με τον καταρτισμό που κάνει ο Ιησούς Χριστός με τις διακονίες, καθιστά τον χριστιανό ικανό να υπηρετεί την Εκκλησία και να συμμετέχει στην οικοδομή της Εκκλησίας, ώστε όλοι μαζί να καταντήσουμε πρώτον στην ενότητα της πίστεως, δεύτερον στην επίγνωση του Υιού του Θεού, να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστόν, ώστε να γίνουμε άνδρες τέλειοι εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, καθώς γνωρίζουμε τον Χριστό και θέλουμε να μιμούμεθα τον Χριστό. Ακόμη όμως λέει ο Απόστολος Παύλος για την τελειότητα, για το αν υπάρχει τέλειος χριστιανός, λέει: «Λαλούμε δε σοφία μεταξύ των τελείων», στο 2ο κεφάλαιο και στο 6ο εδάφιο. «Σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των θυρωμένων, αλλά λούμε σοφίαν Θεού μυστηριώδη αποκεκριμένη, την οποία προώρησον ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών». Άρα ο Απόστολος Παύλος όχι με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά
με διδακτούς λόγους του Πνεύματος του Αγίου, ερμηνεύοντες στους πνευματικούς τα πνευματικά, κηρύττει σοφίαν Θεού ουράνιο, μυστηριώδη αποκεκριμένη, την οποία προσδιορίσε ο Θεός προαιώνων εις δόξαν ημών. Ώστε, καθώς είναι γεγραμμένον, εκείνο το οποίο ο οφθαλμός δεν είδε, ότι όν δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε στους αγαπώντας αυτών, να απολαμβάνουν οι αληθινοί χριστιανοί. Και πώς μας τα αποκαλύπτει αυτά και πώς αποκαλύπτει ο Θεός αυτά μέσα στην Εκκλησία, δια του Πνεύματος του Αγίου. Εις ημάς δε αποκάλυψε αυτά ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου, επειδή τα πάντα ερευνά τα, διότι το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Όπως ποιος τον ανθρώπο γνωρίζει τα μυστικά του ανθρώπου παρά μόνο το Πνεύμα του ανθρώπου. Ούτω και τα του Θεού κανένας δεν τα γνωρίζει παρά μόνο το Πνεύμα του Θεού. Και καθώς εμείς δεν ελάβουμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, μπορούμε να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα. Εις ημάς. Εις δόξαν ημών μάλιστα, όπως λέγει η Γραφή. Ώστε εκείνα τα οποία λαλούμεν, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι όχι με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, ερμηνεύοντας τα πνευματικά στους πνευματικούς. Ο φυσικός άνθρωπος όμως που δεν είναι αληθινός χριστιανός ή δεν έχει φτάσει ή είναι νήπιος ακόμη, δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού για την ημωρία εις αυτόν, αλλά και δεν μπορεί και να τα γνωρίσει. Ούτε τα δέχεται, αλλά ούτε μπορεί και να τα γνωρίσει. Γιατί πνευματικώς ερμηνεύονται. Φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να ερμηνεύσει πνευματικά. Φυσικός άνθρωπος δεν έχει σχέση με τα πνευματικά. Ο πνευματικός όμως άνθρωπος ερμηνεύει μεν τα πάντα, αλλά αυτός δεν μπορεί να γίνει κατανοητός από κανέναν. Διότι είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ποιος εγνώρισε τον νου του Κυρίου ώστε να διδάξει αυτόν, εμείς όμως έχουμε τον νου του Χριστού. Άρα ο αληθινός χριστιανός είναι αυτός που ξεκινάει με την αναγέννηση, μετανοεί δηλαδή, βαφτίζεται εν ύδατη, τον βαφτίζει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο και αγωνίζεται για τον αγιασμό και την καθαρότητα, γιατί το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας, και μετά γίνεται ζηλωτής των πνευματικών. Βεβαίως εκκλησιαζόμενος συχνά, όχι μια φορά στα τόσα, μια φορά το μήνα, μια φορά τη βδομάδα, κάθε μέρα ενέμενος στη διδαχή των Αποστόλων, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και έτσι μέσα από τις διακονίες που ο Χριστός δίνει στην Εκκλησία Του, στην αληθινή Εκκλησία Του, και μας ρωτάς ποια είναι η αληθινή Εκκλησία παρακάτω, αγαπητέ φίλε, καθώς ο Χριστός δίδει λοιπόν διακονίες μέσα στην Εκκλησία Του, οι διακονίες μεριμνούν, ο Θεός μεριμνά μέσα από τις διακονίες, να καταρτίζεται και να αυξάνει ο άνθρωπος του Θεού στα πνευματικά, ώστε να φέρεται προς την τελειότητα. Πώς μπορεί να γίνει τέλειος ένας άνθρωπος, αυτό μας τα πώς γίνεται και πώς μπορεί να γίνει, μας το αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Εβραίους, αναφερόμενος στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και λέγοντας. Ο οποίος Ιησούς Χριστός, διαβάζω από το 5ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους και 7 εδάφιο, ο οποίος εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, ο Χριστός, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και οικεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Άρα λοιπόν ο χριστιανός προχωράει προς την τελειότητα, καθώς προσφέρει δεήσεις και οικεσίας εν το κρυπτό στον Πατέρα τον ουράνιο για να του ανταποδώσει εν το φανερό, και οι προσευχές του εισακούονται, όπως του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, διότι με ευλάβεια προσευχότανε. Και τι σημαίνει ευλάβεια? Σημαίνει φόβος Θεού, αλλά ιδιαίτερα φόβος Θεού με ιδιαίτερη προσοχή,
στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού, στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον, όπως εκφράζεται και αποκαλύπτεται μέσα από τον Θεόπνευστο Λόγο του Θεού. Στη συνέχεια δε ο Κυριός μας, αν και Υιός Θεού, ζώντος, έμαθε την υπακοή που είναι το απαραίτητο χαρακτηριστικό προς την τελειοποίηση του ανθρώπου, έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε. Από αυτά που έπαθε, έμαθε την υπακοή. Δηλαδή, δεχότανε τα πάντα στη ζωή του, επειδή γνώριζε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και υποτασσόμενος στον Θεό υπάκουε κατά πάντα στο θέλημά του. Και έτσι έγινε τέλειος. Ποια είναι δηλαδή, ποια είναι η οδός της τελειοποίησης του χριστιανού? Είναι η απόλυτος υπακοή στο Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, όπως εκφράζεται από τον Θεόπνευστο Λόγο του Θεού και όπως αποκαλύπτεται από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, από τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου, από τα πνευματικά. Αυτός είναι ο υπάκουος, ο οποίος υπακούει στο Λόγο του Θεού και στο Πνεύμα το Άγιο. Γενόμενος λοιπόν υπάκουος κατά πάντα, κατεστάθη, έγινε τέλειος και κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας σου υπακούοντας σε Αυτόν. Αυτός βέβαια είναι Ιησούς Χριστός, ο αναμάρτητος. Ο χριστιανός μπορεί να γίνει τέλειος, είναι ένας αγώνας. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο Απόστολος Παύλος λέει ουχή ότι έγινα ήδη τέλειος αλλά τρέχω για να λάβω το βραβείο της Ανοκλήσεως, καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό και δύσκολο είναι να θεωρήσουμε την τελειοποίησή μας ότι είναι δυνατή. Δύσκολο είναι, πάρα πολύ δύσκολο, έως αδύνατον. Βεβαίως για τον Κύριό μας υπήρξε, γιατί υπήρξε αναμάρτητος, για μας όμως, για να υπάρξει, πρέπει ο άνθρωπος να συνεχίζει όπως άρχισε, να ερευνά τον εαυτό του και να μετανοεί με άμεση μετάνοια κάθε φορά που καταλαβαίνει ή που το αποκαλύπτει ο Θεός ότι λείπει το Πνεύμα το Άγιο. Ώστε τις αμαρτίες και τα λάθη να τα παίρνει ο Θεός και να τα πετάει στα βάθη των θαλασσών δια του αίματος του Ιησού Χριστού και να μένει στη ζωή του ανθρώπου το έργο το τέλειον το οποίο ο Θεός εργάζεται δι' αυτού. Είναι εφικτό αυτό? Πολύ δύσκολο. Αλλά είναι στόχος. Είναι ο στόχος του χριστιανού. Η κατάρτισή του και η τελειοποίησή του. Με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τώρα υπάρχει το δεύτερο ερώτημα. Μάλλον ποια είναι η αληθινή Εκκλησία και αν υπάρχει τέλεια Εκκλησία. Να προχωρήσουμε στο δεύτερο ερώτημα. Η Εκκλησία του Χριστού έχει και αυτή συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Διαβάζουμε από τις πράξεις των Αποστόλων. Από το δεύτερο πάλι κεφάλαιο, αμέσως μετά το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, όταν αναγέννησε ο Πατέρας και πρόσθεσε ο Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία 3.000 πιστούς, οι οποίοι βαφτίστηκαν εν ύδατις στο όνομα του Χριστού, λέει στο 41 εδάφιο, και εκείνοι λοιπόν μετά χαράς, δεχθέντες τον λόγο αυτού, ευαυτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη μέρα ως 3.000 ψυχές. Και να τώρα η λειτουργία της Εκκλησίας του Χριστού, της αληθινής Εκκλησίας του Χριστού. Και ήσαν προσκαρτερούντες εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν τη κοινωνία, τη κλάση του άρτου και εν τες προσευχές. Δηλαδή, στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει η πίστη και η δύναμη της πίστεως, που είναι αποτέλεσμα της διδαχής των Αποστόλων, καθώς η πίστη έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Όσο ο άνθρωπος μένει στην Εκκλησία ακούγοντας το Λόγο του Θεού, τόσο αυξάνει η πίστη του και τόσο η πίστη του έχει έργο και δύναμη. Στη συνέχεια, στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει η
θαλπορεί η ζεστασιά της αγάπης, που η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια του Πνεύματος του Αγίου και εκδηλώνεται στο δεύτερο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας, στην κοινωνία μεταλλήλων. Δεν έχει ο χριστιανός, ο αληθινός χριστιανός, στην αληθινή Εκκλησία κοινωνία με τον κόσμο, αλλά έχει κοινωνία μεταλλήλων, άλλωστε είναι γραμμένο. Εάν έχεις κοινωνία με το Θεό και κοινωνία μεταλλήλων, τότε και μόνο τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Άρα κοινωνία με το Θεό σαν αληθινός χριστιανός μέσα από το Λόγο Του και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και κοινωνία με τους αδελφούς μέσα στην θαλπορή και στη ζεστασιά της αγάπης στην κοινωνία μεταλλήλων. Και ήσαν προσκαρτερούντες και εν τη κλάση του άρτου, δηλαδή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Καθώς είναι και γραμμένο στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, να λέγει ο Ιησούς Χριστός: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δε φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Ως της τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Ως της τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει και εγώ είναι αυτό». Εκτός λοιπόν από τη δύναμη της πίστεως, την πίστη, το έργο της πίστεως, τη δύναμη της πίστεως, το οποίο απολαμβάνει ο αληθινός χριστιανός μέσα στην αληθινή Εκκλησία από τη διδαχή των Αποστόλων, εκτός από τη ζεστασιά και τη θαλπορή της αγάπης την οποία απολαμβάνει ο αληθινός χριστιανός μέσα στην αληθινή Εκκλησία του Θεού εν τη κοινωνία μεταλλήλων, καθώς η αγάπη του Θεού εκχέεται στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου, υπάρχει και η χαρά της σωτηρίας της αιώνιας ζωής. Όταν τρώγομεν και πίνομεν το σώμα και το αίμα του Χριστού, που ο ίδιος ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός λέγει: «Όποιος τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον και εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτη μέρα». Και ακόμη: «Όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό». Απολαμβάνει τη χαρά της σωτηρίας του, της παρουσίας του Χριστού, της δόξας του Χριστού, τη χαρά της αιώνιας ζωής και τη χαρά της ελπίδας για την αιώνια ζωή. Και τέλος, απολαμβάνει τη φωτιά και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου εν τες προσευχές, όπου εκεί λειτουργεί ο παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας, οικοδομώντας την Εκκλησία που, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός. Σώμα είμαστε εμείς, σώμα του Χριστού είμαστε εμείς οι πιστοί, η αληθινή Εκκλησία, και δύναμη της Εκκλησίας είναι ο παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας. Άρα απολαμβάνει και τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου ο αληθινός χριστιανός μέσα στις προσευχές, οι οποίες προσευχές είναι όταν αποτελείται από προσευχομένους που είναι ζέοντες κατά το Πνεύμα, είναι και οι προσευχές φωτιά Πνεύματος Αγίου. Άρα η αληθινή Εκκλησία είναι αυτή που μέσα στην οποία ο άνθρωπος τον οποίον προσθέτει ο Χριστός, ο σωσμένος τον οποίον προσθέτει ο Χριστός, απολαμβάνει την αύξηση της πίστης του, το έργο της πίστης του, τη δύναμη της πίστης του δια της διδαχής των Αποστόλων, απολαμβάνει τη ζεστασιά και τη θαλπορή της αγάπης του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία μεταλλήλων, τη χαρά της σωτηρίας και της αιώνιας ζωής και της παρουσίας του Χριστού, τρώγοντας και πίνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, και τη φωτιά και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μέσα στις προσευχές. Βέβαια, ακόμη λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η Εκκλησία, που είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Στην Εκκλησία υπάρχει, στηρίζεται και εδράζεται η αλήθεια του Ευαγγελίου, η αλήθεια του Θεού που είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η αληθινή Εκκλησία για την οποία, για την τελειοποίηση της οποίας αναφέρεται ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού, λέγοντας ο Χριστός, διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους
και από το 25 εδάφιο, καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Γιατί παρέδωκε τον εαυτό του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά υπέρ αυτής? Για να αγιάσει αυτήν με το αίμα του και να καθαρίσει με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου, και να αγιάσει με το αίμα του και να καθαρίσει με το λόγο του, ώστε να παραστήσει αυτήν στον εαυτόν του ένδοξον Εκκλησία, μία εξακυλίδα ηρητίδα ετήτων τιούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμωμος. Άρα λοιπόν η τελεία Εκκλησία είναι αυτή την οποία ο Θεός θα φτιάξει στο τέλος, ώστε να την παραστήσει στο γάμο του αρνίου, ένδοξη Εκκλησία, μία εξακυλίδα ηρητίδα ετήτων τιούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμωμος. Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει αληθινός χριστιανός, όπως περιγράφεται από το Λόγο του Θεού, ο οποίος βαδίζει προς την τελειότητα, δηλαδή προς το βραβείο της Ανοκλήσεως. Υπάρχει αληθινή Εκκλησία, όπως περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού, η οποία βαδίζει δια του Ιησού Χριστού προς την τελειότητα, έως ότου να την καταστήσει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τελεία, μία έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων τιούτων, αγία και άμωμα. Στην πέμπτη ερώτηση, αγαπητέ μου φίλε ανώνυμε, πώς πρέπει να προσευχόμαστε, θα πω όμως και κάτι άλλο, δεν θα απαντήσω μόνο σε αυτό. Τι πρέπει να κάνει ο χριστιανός για να οικοδομείται και να αυξάνει, αλλά ιδιαιτέρως για να είναι καρποφόρος, καθώς λέγει ο Χριστός, δεν εκλέξατε εσείς εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας απέστειλα για να κάνετε καρπό πολύ και ο καρπός σας δαμένει εις δόξαν και έπαιρνε ο Θεού Πατρός. Ο χριστιανός λοιπόν βασικά πρέπει να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα, πρώτον μελετώντας το Λόγο του Θεού, καθώς ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τον Τιμόθεο λέγοντας στην πρώτη επιστολή του προς Τιμόθεο και στο κεφάλαιο Δέλτα και στο εδάφιο 4, ταύτα μελέτα, Τιμόθεε, εις ταύτα μένε, δια να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνει είναι, αφού μάθει πρώτα να είναι πράος και ταπεινός στην καρδία από τον Χριστό και πάρει απόφαση να είναι μιμητής του Χριστού, καθώς λέει και ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος προτείνει ορισμένα πράγματα. Πρώτον, ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, γιατί έτσι η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Εάν μάλιστα προσέξεις τον εαυτό σου στον αγιασμό, στην υπακοή, στην καθαρότητα, βαδίζεις δηλαδή προς την τελειότητα και στην διδασκαλία, η οποία θα σε οδηγήσει, υγιένουσα διδασκαλία στην τελειότητα, και επιμένεις εις αυτά, τότε τούτο πράττον και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς. Άρα λοιπόν ο χριστιανός δεν είναι μόνο πως πρέπει να προσεύχεται, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι πρέπει να μελετάει το Λόγο του Θεού. Μάλιστα στην επιστολή του ο Απόστολος Ιάκωβος λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του και από το 22 εδάφιο. Γίνεστε δε εκτελεστές του έργου, δηλαδή υπάκοοι, ώστε να οδηγηθείτε στην τελειότητα όπως ο Χριστός, όχι μόνον ακροατές, απατώντας εαυτούς, διότι εάν της είναι ακροατής του λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιάζει με άνθρωπον ο οποίος θεωρεί το φυσικό αυτού πρόσωπον εν το κατόπτρο και εθεώρησεν, διότι εθεώρησεν αυτόν και απεχώρησε και ευθύς ελισμόνησε ποιοσή το. Όχι λοιπόν να είμαστε επιλύσμονες ακροατές, να ακούμε το Λόγο του Θεού και να το ξεχνάμε, αλλά να είμαστε εκτελεστές του Λόγου του Θεού, που είναι αναγκαίο για να οδηγούμεθα προς την τελειότητα, όπως είπαμε. Πώς όμως, 25 εδάφιο, όποιος όμως εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας, που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και επιμείνει εις αυτόν, δηλαδή και εγκύπτει, και επιμένει στο να μελετάει το Λόγο του Θεού,
αυτός γενόμενος πλέον ουχή ακροατής επιλύσμων αλλά εκτελεστής έργου θα είναι μακάριος στην εκτέλεση αυτού. Δηλαδή καταλαβαίνει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ότι δεν μπορεί να είμαστε κατά πάντα εκτελεστές του Λόγου. Γι' αυτό μας δίνει έναν ευκολότερο δρόμο για να λογιζόμεθα εκτελεστές του νόμου, του Λόγου. Δηλαδή όπως ακριβώς δεν μπορούμε να είμαστε δίκαιοι, αλλά πιστεύοντας τον Ιησού Χριστόν, λογιζόμεθα από τον Πατέρα δίκαιοι. Τώρα δεν μπορούμε να είμαστε εκτελεστές κατά πάντα του Λόγου, αλλά εάν εγκύπτουμε, μελετάμε, προσέχουμε, εγκύπτουμε και επιμένουμε εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας που είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, τότε γινόμεθα εκτελεστές έργου. Κάνουμε αυτό που μπορούμε. Ό,τι η δύνατο λέγει η Γραφή, αυτή έκαμε. Γι' αυτό ήταν ευάρεστη στο Θεό. Πώς θα γίνω λοιπόν εκτελεστής του Λόγου, όταν μελετάω το Λόγο του Θεού, εγκύπτω και επιμένω στο Λόγο του Θεού και αυτά που διαβάζω στη ζωή μου τα κάνω πράξη σύμφωνα με τις δυνατότητές μου και ό,τι μου φανερώνει και μου δίνει δύναμη ο Θεός. Τότε γίνομαι μακάριος εκτελώντας το Λόγο του Θεού. Τώρα πώς προσευχόμεθα. Μελετάμε για να αυξάνεται η προκοπή μας και για να γίνουμε καρποφόροι. Τώρα πώς προσευχόμεθα, όπως είναι η ερώτησή σου. Πρώτα-πρώτα λέει ο Λόγος του Θεού όταν προσεύχεσαι, να το διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Διαβάζω από το κεφάλαιο 6, σίγμα τάφ κεφάλαιο και δάφιο 5. Και όταν προσεύχεσαι, μην είσαι όπως οι υποκριτές, διότι αγαπάνε να προσεύχονται ιστάμενοι εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών, δια να φανώσει στους ανθρώπους, αληθώς σας λέγω, έχουν συνείδητον των μισθών αυτών. Εσύ όμως όταν προσεύχεσαι, εισέλθε εις το ταμείο σου και κλείσα την θύρα σου, προσευχήθητη στον πατέρα σου, τον εν το κρυπτό. Άρα όταν προσευχόμεθα, δεν προσευχόμεθα ενώπιον πάντων. Μπορεί βέβαια να προσευχόμεθα στην εκκλησία, στις προσευχές της εκκλησίας όλοι μαζί, αλλά τώρα στην προσωπική σου προσευχή θα προσεύχεσαι μπροστά σε όλους, γιατί, για να φανείς στους ανθρώπους, γιατί ο χριστιανός δεν ενδιαφέρεται να δοξάζεται, να συστήνεται στους ανθρώπους, ενδιαφέρεται να ευαρεστεί τον Πατέρα των Ουράνιων. Όταν λοιπόν προσεύχεσαι, εισέλθε στο ταμείο σου, στο δωματιό σου και αφού κλείσεις την πόρτα, για να μην σε ενοχλεί κανείς και ιδιαιτέρως ο διάβολος, γιατί αυτό είναι μια κίνηση πνευματική, κλείσε την πόρτα και φυσική, αλλά ιδιαιτέρως πνευματική, τότε προσευχή σου στον πατέρα σου τον εν το κρυπτό. Και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, θέλει σε ανταποδώσει εν το φανερό. Όταν προσεύχεσαι λοιπόν, προσεύχεσαι εν το κρυπτό για να σου ανταποδώσει εν το φανερό. Τώρα πώς προσευχόμαστε όμως? Όταν μπαίνουμε μέσα στο ταμείο μας, πρώτα-πρώτα εκφράζουμε το χαρακτήρα του χριστιανού. Δηλαδή μετανοούμε. Εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας, τις φέρνουμε ενώπιον του Κυρίου, με σεβασμό, με φόβο, με ευλάβεια προς το Θεό, αναγνωρίζοντας ότι είμαστε αμαρτωλοί και πτέωμεν εις πολλά, και αφού εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας, τότε για να μας συγχωρήσει ο Θεός πρέπει εμείς πρώτα να συγχωρήσουμε. Άρα λοιπόν φέρνουμε και στο μυαλό μας όλους τους ανθρώπους που έχουν κάτι εναντίον μας ή που έχουμε εμείς κάτι εναντίον τους, τους συγχωρούμε με όλη μας την καρδιά και στη συνέχεια προσευχόμαστε στον Πατέρα μας τον Ουράνιο, στο όνομα του Χριστού που είναι μπροστά μας τώρα, να τους ευλογήσει πολύ, ακόμη και πιο πολύ από εμάς. Και όταν ο Πατέρας ο Θεός δει αυτή τη συγχωρητικότητά μας,
και την επιθυμία μας να τους ευλογήσει αυτούς που αμάρτησαν σε μας ή που μας εχθρεύονται ή οτιδήποτε άλλο, τότε ο Πατέρας ο Ουράνιος Ευαρεστούμενος συγχωρεί τις δικές μας αμαρτίες. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στη συνέχεια, καθώς πλέον είμαστε έτοιμοι να προσευχηθούμε, τώρα χρειάζεται να οικοδομήσουμε τον εαυτό μας, γι' αυτό πληρούμεθα με Πνεύμα Άγιο, λαλούντες γλώσσες, ψάλλοντες και άδωτες εν πνεύματι Αγίω προς τον Κύριο. Θα προσευχηθώ με το Πνεύμα, λέει η Γραφή, θα ψάλλω με το Πνεύμα. Προσευχόμεθα λοιπόν με το Πνεύμα για να οικοδομηθούμε, να μας οικοδομήσει ο Θεός, καθώς είναι και γραμμένο λαλό γλώσσα να γνώρισει τον εαυτόν οικοδομή. Και αφού πληστούμε Πνεύματος Αγίου, στη συνέχεια φέρνουμε τα ζητήματά μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Φιλιππησίους, ενώπιον του Θεού, γνωρίζουμε τα ζητήματά μας ενώπιον του Θεού, με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Όμως στα ζητήματά μας πρέπει πρώτον πάντων, προπάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Άρα λοιπόν πρώτον πάντων προσευχόμεθα για τους άλλους. Ζητήματά μας είναι τα ζητήματα των άλλων. Ακόμη προσευχόμεθα για τους όντας εν αξιώμαση, τους άρχοντες, όλους υπερπάντων των αρχόντων. Εδώ σαν προσωπική γνώμη λέω, πριν μπεις να προσευχηθείς επίσημα, δηλαδή προς τον Θεό μέσα στο ταμείο σου, πάρε και ένα χαρτάκι για να μην ξεχάσεις και γράψε όλους τους αδελφούς σου και όλα τα ζητήματα των ανθρώπων τα οποία θέλεις να φέρεις στον Πατέρα στον Ουράνιο προς σωτηρία και προς ευλογία. Και αφού προσευχηθείς για όλους τους ανθρώπους που γνωρίζεις ότι έχουν και χρειάζονται την προσευχή σου για να ευαρεστηθεί ο Πατέρας, γιατί βλέπει την αγάπη σου, γιατί η εντολή του Χριστού είναι να πιστέψουμε στον Πατέρα Θεού ή να πιστέψουμε τον Ιησού Χριστόν, αλλά και να αγαπήσουμε αλλήλους που ο Χριστός διέταξε. Άρα πρέπει να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό, προσευχόμενοι, υποτασσόμενοι και υπακούοντας την εντολή του, εκφράζοντας την αγάπη μας εις αλλήλων, προσευχόμενοι υπέρ των αδελφών μας, των εχόντων ανάγκη, αλλά και υπερπάντων των ανθρώπων. Και αφού ολοκληρώσουμε αυτή την προσευχή που ευαρεστεί τον Πατέρα, αποδεικνύοντας την αγάπη μας που είναι απαραίτητη, γιατί η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών και των δικών μας και των άλλων, τότε φέρνουμε και τα ζητήματά μας, τα δικά μας, με τευχαριστίας δια της δεήσεως και της προσευχής, όπως διαβάσαμε στην επιστολή προς Φιλιππησίους. Και τότε αρχίζει τα θαύματα ο Θεός στη ζωή μας. Πρώτον έρχεται η ειρήνη του Θεού, που υπερβαίνει υπερέχουσα πάντα νου και πλημμυρίζει την καρδιά μας, τη σκέψη μας και τη ζωή μας και μας φυλάει από την καρδιά μας που έχει προβλήματα, πίκρες, στενοχώριες, μέρημνες, θλίψεις, πόνους, ώστε να χάνεται η ειρήνη. Έρθει η ειρήνη του Θεού και μας φυλάει από την καρδιά μας και τα διανοήματά μας. Και η ειρήνη του Θεού πλημμυρίζει τη ζωή μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Και το αποτέλεσμα είναι ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί μας όταν αρχίζουμε και βγάζουμε κάθε αρνητική σκέψη από το μυαλό μας, αλλά σκεφτόμαστε μόνο όσα είναι αληθινά, σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή, έφημα, αρετή και έπαινος. Και επίσης αποφασίζουμε να πράττουμε εκείνα τα οποία μάθαμε και παραλάβαμε από το Λόγο του Θεού και τότε ο Θεός της ειρήνης είναι μαζί μας. Όχι απλώς μας φυλάει, αλλά είναι μαζί μας κατ' εξακολούθηση πάντοτε. Με αποτέλεσμα
ο Θεός της ειρήνης να αγιάζει ολοκλήρως το σώμα μας, την ψυχή μας και το πνεύμα μας. Όμως όταν λέω να αγιάζει, εννοώ ολοκλήρως, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, στην Επιστολή προς Θεσσαλονικείς, και καλό είναι να το δούμε και αυτό, στην πρώτη Επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο τελευταίο κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο, αυτός δε ο Θεός της ειρήνης θα σας αγιάσει ολοκλήρως, ώστε να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα στη ψυχή σας και το σώμα σας άμεμπτο στην παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και έτσι μετά τον αγιασμό μπορεί τώρα ο Θεός να εργαστεί έργο τέλειο στη ζωή μας. Καθώς είναι γεγραμμένο στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφραίους, να το βρούμε λίγο, διαβάζω λοιπόν από το κεφάλαιο ΙΓ και το εδάφιο 18-20. Ο δε Θεός της ειρήνης, ο οποίος ανεβίβασε εκ των νεκρών το μεγαπημένα των προβμάτων δια του αίματος της αιωνίου διαθήκης τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, ο δε Θεός λοιπόν της ειρήνης θα σας καταρτήσει εις πάνεργων αγαθών για να μπορείτε να εκτελείτε το θέλημα αυτού. Ο Θεός της ειρήνης λοιπόν θα σας καταρτήσει εις πάνεργων αγαθών για να μπορείτε να εκτελείτε το θέλημα αυτού. Πώς? Ενεργών αυτός ο ίδιος, καθώς είναι γεγραμμένο και το θέλει και το ενεργεί, από το Θεό είναι. Ενεργών αυτός ο ίδιος, το ευάρεστον ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός λοιπόν της ειρήνης θα σας καταρτήσει εις πάνεργων αγαθών, ώστε να το εκτελείτε αυτό, και θα σας δώσει και τη δύναμη για να το εκτελείτε αυτό, καθώς αυτός θα ενεργεί δια του Ιησού Χριστού μέσα σας το ευάρεστο θέλημα το δικό του. Και έτσι ο χριστιανός πια είναι απόλυτα νικητής, καθώς είναι και γραμμένο, η υπακοή σας διεφημίστη εις πάντας, άρα βαδίζεται προς την τελειότητα. Όσο λοιπόν για σας χαίρομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, θέλω όμως να είστε σοφήμενοι στο αγαθόν, ακέραιοι δε εις το κακόν. Δηλαδή το αγαθόν θα φροντίζετε με σοφία Θεού, δηλαδή με φόβο Θεού, και ο φόβος του Θεού, να μείνουμε λιγάκι εδώ, είναι να μην λυπήσουμε το Θεό πρώτον, να μην λυπήσουμε τον Πατέρα μας τον ουράνιο, να μην λυπήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και δεν θέλουμε να τον στενοχωρούμε και να τον λυπούμε. Δεύτερον είναι, επειδή είναι και βασιλιάς μας και εμείς είμαστε υπήκοοι του, θα πρέπει να τον τιμούμε και να υπακούμε στις εντολές του. Και τρίτον, επειδή είναι Κύριός μας και εμείς είμαστε δούλοι του, θα πρέπει να υποτασσόμεθα και να πράττουμε κατά πάντα τις εντολές του. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού, φόβος του Θεού Πατρός, φόβος του Θεού σαν βασιλιάς, φόβος του Θεού σαν Κύριος, Κύριός μας και Θεός μας. Με φόβο λοιπόν Θεού, ο Λόγος του Θεού λέει, θέλω να είστε σοφοί στο αγαθόν, αλλά και ακέραιοι εις το κακόν. Να προσέχετε να μην πέφτετε σε πειρασμό, να ζητάτε βοήθεια από το Θεό. Γιατί στη ζωή μας έχουμε ένα πόλεμο, είμαστε σε πόλεμη κατάσταση. Πόλεμο εναντίον του εχθρού της ψυχής μας, που είναι ο διάβολος, εναντίον της αμαρτίας, εναντίον της επιθυμίας της καρδιάς μας, εναντίον της επιθυμίας της σάρκας μας και εναντίον της αλαζονίας του βίου μας. Είμαστε σε ένα συνεχόμενο πόλεμο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σοφοί μεν εις το αγαθόν, ακέραιοι δε εις το κακόν. Και μπορούμε, γιατί ο Θεός ήταν αυτός που εργάζεται μέσα μας, το θέλημά του το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και μας δίνει και τη δύναμη να το εκτελούμε. Με αποτέλεσμα θρίαμβος. Καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, ευλογητός ο Θεός και Πατήρι του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ας τις κάμνει ημάς πάντοτε να θριαμβεύομαι δια του Ιησού Χριστού. Και ποιος είναι ο θρίαμβος? Ο δε Θεός της ειρήνης, ο Πατέρας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού,
θα συντρίψει το σατανά υπό τους πόδας σας κάθε φορά, κάθε στιγμή, σε όλες τις καταστάσεις και τις περιστάσεις. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ φίλε, ανώνυμε, υπάρχει αληθινός χριστιανός, υπάρχει αληθινή εκκλησία, υπάρχει δρόμος προς την τελειότητα του χριστιανού, προς την τελειότητα της εκκλησίας, και υπάρχει δρόμος ευλογημένος, αγώνας καλός του χριστιανού, στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και το τρίτο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι ίσως το πιο σημαντικό. Είναι η υπερέχουσα οδός, που είναι η αγάπη. Να αγαπάτε αλλήλους, είναι η εντολή του Χριστού, όπως εγώ σας αγάπησα. Να αγαπάτε τον πλησίον σας, σαν τον εαυτό σας, η εντολή του Πατέρα του Ουράνιου. Και ακόμη να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να προσεύχεστε υπέρ αυτών που σας αδικούνε, που σας μισούνε, να ευλογείτε αυτούς που σας καταρρώνται και να αγαθοποιείτε εκείνους οι οποίοι σας βλάπτουν και σας κακοποιούν. Γιατί η αγάπη είναι ο σύνδεσμος τελειότητας. Είναι η τελειοποίηση του χριστιανού. Καθώς λέγει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, «Έστε λοιπόν τελεί, καθώς ο Πατήρ σας είναι τέλειος». Και στην προς Εφεσίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο και στο 1ο εδάφιο γράφει, «Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού, ως τέκνα αγαπητά και περιπατείτε εν αγάπη». Άρα η τελειοποίηση του χριστιανού τελικά είναι η υπερέχουσα οδός, είναι η αγάπη του Θεού και Πατρός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σένα, αγαπητέ μας. Φίλε, μας έδωσε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα μέσα από τη Γραφή, που είναι ο αληθινός χριστιανός, η αληθινή εκκλησία, ο τέλειος χριστιανός, η τέλεια εκκλησία και ο αγώνας του χριστιανού προς την τελειότητα. Εδώ μας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος και με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενή μας εκπομπή. Μέχρι τότε σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου κάθε ευλογία πνευματική στα Επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου. Αμήν.